Πριν από λίγες μέρες, οι άνθρωποι θέσπισαν μια γιορτή, τη γιορτή της μάνας. Και μέσα από αυτήν τη γιορτή μας είπε ο Θεός τόσα ωραία πράγματα για την αξία της μάνας, αλλά και για κάτι άλλο που εμείς αρνούμε. Ότι ένας είναι η μοναδική μάνα, η πραγματική μάνα, που μας αγαπά, που μας λατρεύει, που μας προστατεύει, που μας σκεπάζει, που μας καθοδηγεί, που πονά για μας, κύριε Λευθύνα. Ποια είναι αυτή η μάνα? Ο ίδιος ο Θεός. Αυτός είναι και μάνα και πατέρας. Σήμερα, μια Κυριακή πριν την Πεντηκοστή, η Εκκλησία θέσπισε, το Άγιο Πνεύμα θέσπισε, όταν η Εκκλησία θεσπίζει, το Άγιο Πνεύμα το θεσπίζει. Θέσπισε μια γιορτή των Αγίων Πατέρων. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Στη γιορτή της μάνας, όλοι αντιληφθήκαμε, όλοι νιώθουμε πόσο αξία έχει στη ζωή μας ανθρώπου η μάνα. Το αγκάλιασμά της, το χάρι της, η στοργή της, η τρυφερότητά της είναι η δύναμη με την οποία ένα παιδί μεγαλώνει και πορεύεται στη ζωή. Αλίμονο στην ανόητη μάνα που, αντί να μεγαλώσει το παιδί της με σύνεση, με σοφία, με όλα εκείνα τα στοιχεία τα γλυκά που διαθέτει μια σωστή μάνα, με τα οποία παίρνει το παιδί της δύναμη, αλίμονο λέω, αν αυτή η γυναίκα, γιατί πλέον δεν είναι μάνα, είναι μια απλή γυναίκα, αλίμον τη στιγμή εκείνη που θα βρεθεί μπροστά στο Θεό και θα της πει ο Θεός, σου έδωσα μάνα ό,τι είχε η καρδιά μου, τη μητρική μου αγάπη. Γιατί μόνο εγώ ο Θεός έχω μητρική στοργή και αγάπη, μητρική τρυφερότητα, τέτοια ερωτική αγάπη για το παιδί, για όλους εσάς, που για να νιώσετε το τι είμαι, σας το έδωσα σε εσάς, σε εσάς τις μάνες. Και ζήτησα με αυτήν την ίδια αγάπη, με αυτήν την ίδια μετρική θεϊκή αγάπη να αγαπάτε τα παιδιά σας. Και αυτή η ίδια η αγάπη να σας κάνει να αγωνιάτε, να προσεύχεστε, να κάνετε πολλά πράγματα αρεστά σε μένα για να ευλογώ τα παιδιά σας. Αλίμονο στη μάνα εκείνη που θα βρεθεί να ακούσει τα φοβερά μου γι' αυτό του Θεού. Αλλά τι χαρά, τι ανίποτη χαρά, τι ευτυχία θα νιώσει πάλι εκείνη η μάνα που θα της πει ο Θεός, έλα κόλλη μου αγαπημένη. Έλα μάνα, έκφραση δικιά μου και μπε στο ουράνιο μου βασίλειο. Να χαίρεσαι γιατί τα δώρα που σου δώσα τα δίδαξες όπως εγώ ήθελα, μητρικά. Και δίδαξες τα παιδιά σου πως να έρθουν σε μένα, το βασιλιά και Θεό τους. Σήμερα η Εκκλησία, μια Κυριακή πριν την Πεντηκοστή, θέσπισε ένα Αγίο Πνεύματι τη γιορτή του Πατέρα. Και εδώ τώρα έχει ο Πατέρας, έχει ο Θεός να πει πολλά πράγματα για τους πατεράδες. Έχει να τους πει ότι εγώ σας έδωσα το πιο πολύτιμο δώρο. Την πατρική μου προστασία. Την πατρική μου αγάπη. Η ύπαρξή σας στη ζωή της οικογένειας να είναι τόσο σημαντική, ώστε όταν εσείς φεύγετε, ώστε όταν εσείς χάνεστε, το σπίτι να υποφέρει. Γιατί του πατέρα η στοργή και η προστατευτική δύναμη είναι τόσο μεγάλη όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Μπορεί και στη γυναίκα να δώσα τη μητρότητά μου για να περιβάλλει με τρυφερότητα και στοργή το σπίτι της. Αλλά όμως, μόλις σας αναγνωρίζετε τι αξία μεγάλη έχει η πατρική προστασία. Ο άντρας μέσα στο σπίτι, σαν πατέρας, όχι απλώς σαν άντρας. Άντρες είναι όλα τα αγόρια, αλλά σαν πατέρας. Παίζει τόσο σημαντικό ρόλο που από αυτόν εξαρτάται εάν το σπίτι μια μέρα ολόκληρο μπει στο ουράνιο μου βασίλειο ή αν θα χαθείτε έξω από αυτό. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός που εγώ έδωσα την πατρότητα? Ποιος είναι ο κύριος στόχος της πατρικής προστασίας? Αλήθεια, εσείς πιστεύετε απλά ότι ο άντρας είναι μέσα στο σπίτι απλά να προστατεύει το παιδί, απλά να προστατεύει τη γυναίκα, απλά να φέρνει το φαγητό μέσα στο σπίτι? Αυτά πιστεύετε, παιδιά μου, ρωτάει ο Θεός? Μόνο αυτός είναι ο λόγος? Δηλαδή η αξία σας είναι μονάχα στο να φαίνεται φαγητό? Μα και το παιδί σου αν δουλέψει φαγητό θα παίζεις. Και η γυναίκα σου αν δουλέψει χρήματα θα παίζεις. Το είναι αλήθεια. Από τι προστατεύεις το σπίτι σου? Εγώ μιλάω για προστασία. Και ρωτώ όλα μου τα γόρια, όλα μου τα παλικάρια, όλους μου τους άντρες που εγώ τους έκανα πατέρες, πατεράδες. Ποιο είναι το κύριο του έργο? Το φαγητό? Δεν ξέρετε ότι εγώ φέρνω το φαγητό σε όλους τους ανθρώπους? Η προστασία? Από τι?
Σε τι μπορεί ο άντρας να προστατέψει το σπίτι? Σε τι? Είναι βαθύτερες οι έννοιες. Βαθύτερα τα νοήματα. Βαθύτερες οι εντολές που εγώ έδωσα. Την ώρα που εγώ σας έκανα με τη δική μου χάρη, το Άγιο μου Πνεύμα, πατεράδες μέσα στο σπίτι. Πατέρας σημαίνει κάτι τόσο μεγάλο όσο είμαι και εγώ ο Θεός ο Παντοκράτορας. Πατέρας σημαίνει να έχεις μια αγκαλιά και ακόμα μια πιο τρυφερή καρδιά και μέσα εκεί να κλείνεις όλα σου τα παιδιά. Αλλά τι σημαίνει ακαρδιά? Τι σημαίνει να κλείνεις εκεί μέσα σου τα παιδιά? Εγώ σαν πατέρας δημιούργησα το ουράνιο μου βασίλειο. Δημιούργησα αυτό που εσείς φωνάζετε παράδεισο και που τον αναπολείτε και που όταν τον έχασε ο Αδάμ έκλαψε και που όταν έφυγε από αυτόν η Εύα δάκρυσε και πόνεσε και σώζει τη ζωή που μουσε. Εγώ για εσάς έκανα αυτό το ουράνιο μου βασίλειο. Και τι ζήτησα? Ζήτησα τα παιδιά μου να ξανάρθουν πίσω στο ουράνιο μου βασίλειο. Απειλαγμένα από αυτό το δηλητήριο που τους έχισε μέσα τους ο Σατανάς, ο Εωσφόρος, την ώρα που τους έλεγε. Και εκείνοι το πίστεψαν, πως εγώ δεν τους αγαπώ, πως εγώ δεν είμαι αυτός της καρδιάς τους ο Θεός. Αλλά εκείνοι πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Και με δολιότητα ο Σατανάς τους έδειξε μακριά από το ουράνιο βασίλειο μέσα στη δική του φρικτή αγκαλιά. Και υποφέρουν μέσα στα δίχτυα του Σατανά, ατέλειωτους αιώνες, όλα μου τα παιδιά. Και εγώ λοιπόν τι έκανα, τι ζήτησα? Ζήτησα από τους πατέρες, από τους πατεράδες, όταν εγώ δημιουργούσα την οικογένεια, τους ζήτησα να διδάξουν πλέον τα παιδιά τους, μαζί με τον σύντροφό τους να ηγετέψουν, να επαναφέρω στην καρδιά τους το Άγιο Πνεύμα. Και σαν κύριο στόχο της πατρικής μου εντολής, στα δικά μου τα παιδιά που έκανα πατέρες, δικές μου εικόνες, τους ζήτησα μονάχα ένα. Να ζήσουν έτσι ώστε μέσα στο σπίτι τους να επανέλθει αυτό που έδιωξε το προπατορικό αμάρτημα, το Πανάγιο μου Πνεύμα. Αυτό που σε μια εβδομάδα εσείς θα γιορτάσετε και θα με εγκεντέψετε να σας καλήσω, γιατί μόνο τότε θα γίνει θέωσή σας και μόνο τότε, Αγίο Πνεύματι, θα γίνετε εγώ και εσείς ένα. Όπως εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα, εγώ και εσείς τώρα γίνετε ένα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς το Αγίο Πνεύμα. Τι έβαλα? Εγώ έβαλα τον πατέρα για να διδάξει τι? Το Άγιο μου Πνεύμα. Φανταστείτε ότι το μεγαλύτερο έργο που έβαλε ο Θεός τον άντρα σαν πατέρα ήταν ένα. Ποιο? Να ζητήσει, να διδάξει, να καθοδηγήσει, να κατηχήσει με τον τρόπο του, με τον τρόπο του και τη συμπεριφορά του, νοσταλγικά να κατεβάσει το Άγιο μου Πνεύμα μέσα στην οικογένειά σου. Και σε αυτό πρώτο βοηθό ποιον έβαλα? Τον σύντροφό του, τη γυναίκα του. Ζήτησα από τον πατέρα, ζήτησα από τη μάνα, ταπεινά να γονατίζουν και να ζητούν το Άγιο μου Πνεύμα για να έρθει μέσα στις καρδιές τους, μέσα στα παιδιά τους, μέσα στο σπιτικό τους. Και ξέρω ότι δεν τα καταλαβαίνετε αυτά. Γιατί? Ενώ έπρεπε αυτό να το γνωρίσετε μέσα από την Παλαιά και την Καινή μου Διαθήκη, ενώ έπρεπε να αντιληφθείτε τι ήρθε ο γιος μου να διδάξει, τι ήρθε ο γιος μου να ζητήσει. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε. Έστειλα τον πρώτο παράκλητο, το γιο μου, να σας διδάξει για το Άγιο Πνεύμα. Και όταν εσείς τον θυσιάσατε και ανέβεις με την ανάληψή του μέσα στη δική μου ξανά αγκαλιά, τότε εγώ έστειλα τον δεύτερο παράκλητο. Έστειλα το Άγιο μου Πνεύμα για να μπει στις καρδιές σας. Χάρη στην υπέρτατη θυσία του γιου μου. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μιας οικογένειας? Όλοι σας τι θέλετε να είστε? Ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι? Ποιος τη δίνει την ευτυχία? Ο Σατανάς ή εγώ, ρωτάει ο Θεός? Εγώ, ο Θεός πατέρας σας, με το Άγιο μου Πνεύμα. Τι ζητάτε, χαρές ή λύπες? Χαρές. Ποιος τη δίνει τη χαρά, αν όχι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Ποιος θέλει να έχει μέσα στο σπίτι του ειρήνη ή γκρινής διαρκής? Είναι κανείς από εσάς? Όλοι σας ζητάτε ειρήνη. Γιατί τότε δεν ζητάτε το πνεύμα της ειρήνης, το Αγίου Πνεύμα? Όλοι θέλετε να έχετε γνώση της αλήθειας για να σας ελευθερώσει και να κατευθύνετε τη ζωή σας φρόνημα, με αρετές, τον δρόμο
που θα σας φέρει μέσα στην αγκαλιά μου. Ποιος θα το κάνει αυτό το έργο? Το Άγιο μου Πνεύμα. Έχετε αγωνία στον πόλεμο που σας κάνει ο σφόρος και συγκρούεστε συνέχεια με τις πολεμικές μεθόδους του σατανά και ζητάτε τη βοήθεια μου. Ποιος είναι αυτός που θα σας δείξει το πώς θα πολεμήσετε, το πώς θα υπομείνετε και το πώς με έντεχνο δικό μου θεϊκό τρόπο θα αποφύγετε τις πλακτάρες του και μέσα στην καρδιά μου θα χτείτε? Ποιος θα σας το διδάξει αυτό? Το Άγιο μου Πνεύμα. Αυτό το ρόλο θα παίξει ο πατέρας μέσα στο σπίτι. Αλλά για να τον παίξει αυτό το ρόλο, ο κάθε πατέρας μέσα στην οικογένεια που εγώ δέσπισα, που εγώ ευλόγησα, που την έκανα Άγια Οικογένεια και την ονόμασα κατοίκον Εκκλησία. Έχετε την αίσθηση ότι η Εκκλησία είναι μόνο αυτή που μαζεύεστε για να προσευχηθείτε? Λάθος. Η πρώτη Εκκλησία είναι η κατοίκον Εκκλησία, το σπίτι του καθενός. Γι' αυτό και όρισα και ζήτησα από τα παιδιά μου εκεί να βάλουν, να φτιάξουν το θρόνο μου, για να μπει η εικόνα του γιού μου, να μπει το σύμβολο της υπέρτατης θυσίας του γιού μου, να μπει η βασίλισσά μου, η Μαριά, να μπουν όλοι εκείνοι που με αγάπησαν, που με λάτρεψαν, που διδάχτηκαν από μένα το πώς να φτάσουν Αγίου Πνεύματι σε μένα, για να τους έχετε παραδείγματα, για να φτάσετε κι εσείς σαν παιδιά τους σε μένα. Και στο σπίτι εκείνο που θα θελήσουν να εγκαταστήσουν τον θρόνο μου για να με δοξάζουν με αγάπη, να με ευγνωμονούν σαν Θεό τους, να με λατρεύουν σαν πατέρα τους, να είμαι εγώ ο βασιλιάς τους, εγώ σε εκείνο το σπίτι, όπως και σε κάθε εκκλησία, βάζω άγγελο φρουρό για να το σφυλάει. Όπως στις εκκλησίες έχω αγγέλους για να φυλάνε τις εκκλησίες, έτσι και στα σπίτια όρισα να υπάρχει άγγελος φρουρός του σπιτιού, που εσείς τον αγνοείτε και που θα ήθελα από τώρα και στο εξής ποτέ να μην τον αγνοήσετε ξανά. Αλλά προσεύχεστε σε αυτό. Είναι αυτός που θα σας φυλάει από τα κακά, που θα προστατεύει το σπίτι. Και μαζί με τον άγγελο της κάθε μια ψυχής, που όρισα σαν μεγαλύτερο δώρο να σας χαρίσω από την ώρα εκείνη που βαφτίζεστε στο Άγιο όνομα του γιου, το δικό μου και το Αγίου Πνεύματος, αυτοί οι άγγελοι να σας περιφρουρούν και να σας αγιάζουν και να σας καθοδηγούν. Όμως, πώς εσύ τώρα, πατέρα, έρχεσαι να γνωρίζεις όλη αυτή την αλήθεια που εγώ σαν δώρο σας χάρισα και ζεις έτσι επιδεικτικά σαν να μην υπάρχω? Αυτή την ερώτηση κάνει ο Θεός Πατέρας στους πατεράδες που εκείνος όρισε με τη δική του ευλογία να γίνουν πατεράδες. Πόσοι πατεράδες από εσάς που έχετε και απολαμβάνετε τα μεγαλύτερα μου δώρα, τα παιδιά σας, το σύντροφο, πόσοι από εσάς γονατίζετε και αναζητάτε το Άγιο μου Πνεύμα? Με ευκολία μιλάτε, θριαμβολογείτε, καυχάστε, πανηγυρίζετε για πράγματα άσχετα από τη σωτηρία σας. Από τα κόμματα μέχρι τα ποδόσφαιρα. Από τις διάφορες φιλίες μέχρι τις διάφορες ανοησίες. Και ενώ για ανόητα πανηγυρίζετε και δεν ντρέπεστε να γονατίσετε και να μου ζητήσετε το Άγιο Πνεύμα για εσάς, τον σύντροφο και τα παιδιά σας. Δεν είστε ανόητοι? Εγώ σας ρωτώ, παιδιά. Δεν είστε ανόητοι? Και ενώ βλέπετε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες να γίνουν γύρω από το σπίτι σας, να μπαίνουν μέσα, γιατί ο εγκαταστημένος θρόνος του σατανά, η τηλεόραση, ήδη συνέχεια, και εσείς το αγνοείτε, επιδεικτικά το αγνοείτε, μεταφέρει στις καρδιές σας όλη τη βομολογία, όλη την ανηθικότητα, όλη τη διαολιά, όλη τα σατανικά τεχνάσματα του Ιωσφόρου, εσείς τι κάνετε? Βρίσκεστε πολλές φορές το φοβερό δίλημα να προσευχηθώ τώρα στον Θεό Πατέρα μου ή καλύτερα να δω μια άσχημη ταινία, μια σαγηνευτική ταινία. Τι λέτε τώρα, να καθίσω 3 λεπτά με ντροπή και να πω το Πάτερ ημών ή να καθίσω 4 ώρες για να δω ένα σύνδια και ξανά κι άλλο ένα? Μετρήστε τις ώρες για να δείτε πόσο ανόητοι είσαστε. Και ενώ πολλές φορές σας έχω προειδοποιήσει για αυτά που έρχονται τα κακά και που ήδη ξεκίνησα. Ποιος από εσάς τώρα, τους πατέρες, που νομίζετε ότι προστατεύετε τα σπίτια σας, θα δυνηθεί να προστατεύσει το σπίτι του? Σε αυτά τώρα που έρχονται και που ήδη ξεκινούν, κλειδί η γιορτή του Παρακλήτου. Μετά ακριβώς από την γιορτή του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, ήδη όλα θα ξεκινήσουν με ραγδαίο ρυθμό, με αστραπιαία ταχύτητα. Και εγώ, μέσα στην άφατη μου αγάπη,
και συμβόλια που σας έχω σαν παιδιά μου. Αν και πληγώνομαι κάθε μέρα όταν βλέπω ο Σατανάς λίγο να κατακτά τις καρδιές σας, να με εξοβελίζει την καρδιά σας, εκείνος να κυριαρχεί και τον βλέπεις από όλες τις ώρες εκείνες που εσείς να παράτε για εκείνο, που ελάχιστα για μένα, και αν το κάνετε για μένα με το ζόρι, γιατί φοβάστε. Όχι από αγάπη. Όχι από αγάπη. Γιατί φοβάστε. Τότε τι θα γίνει. Εγώ σε αυτή σας την ανοησία που με πληγώνετε, γιατί με διώχνετε από το σπίτι σας, με διώχνετε από τις καρδιές σας, με διώχνετε από τα παιδιά σας, με διώχνετε από τη ζωή σας, με διώχνετε από το νου, από το στόμα, από την καρδιά σας. Εγώ πάλι σας πλαχνίζομαι σαν μάνα. Και τι θα επιτρέψω να γίνει. Θα επιτρέψω πριν έρθει αυτό που εσείς θα ονομάσετε πρώτο κακό, τον πόλεμο. Θα επιτρέψω να έρθει άλλο κακό, εξίσου μεγάλο, που θα σας ταρακουνήσει συνθέμενα και θα σας ταπεινώσει και θα καταλάβετε ποιες είναι οι πραγματικές αξίες. Τότε, πατέρα, πώς θα προστατεύσεις το σπίτι σου αλήθεια. Θα μπορέσεις, νομίζεις, να το ταΐσεις. Θα μπορέσεις, νομίζεις, να το θρέψεις. Εγώ είμαι αυτός που θρέφει τους ανθρώπους. Πώς θα τολμήσεις να σηκώσεις το στόμα σου στον ουρανό για να μου πεις, Θεέ πατέρα, βοήθησε το σπίτι μου. Μα ποτέ δεν με έπρεπε, πατέρα. Ποτέ δεν με φώναξες. Πάντα επιδεικτικά με αγνοείς. Τις ώρες όλου τις χάνω. Δες τον εαυτό σου, δες πόσο ντρέπεσαι για μένα, για να ακούσεις τα λόγια που είπε ο γιος μου. Όποιος με ντρέπεται δει να μιλήσει για μένα, και εγώ θα ντραπώ και δεν θα τον ομολογήσω ενώπιον όλων των αγγέλων όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης. Γι' αυτό θα επιτρέψω τώρα, πριν την πέθυμη περίοδο της Βασίλισσας Μαριά, να νιώσετε όλοι πανικό, πόνο, θλίψη, λύπη, ταραχή και αναρχία. Αυτά που μόνοι σας πήρατε στην καρδιά σας. Αυτό που μόνο να ζητήσατε. Και θα δω τώρα πώς θα επιβιώσετε. Όμως, σε όλα μου τα παιδιά εκείνα που με πίστεψαν σαν πατέρα μου και με αγάπησαν σαν θεό της καρδιάς, εγώ στην καρδιά μου θα τους κρύψω. Θα τους προστατέψω και δεν θα τους λείψει τίποτα. Θα αναστήλω και θα μεταβάλω τις δυνάμεις του σώματος και της ψυχής, ώστε με τρόπους που εσείς δεν θα μπορέσετε ποτέ να καταλάβετε, θα επιβιώνω. Γιατί θα λιώσω τις δυνάμεις του σώματος. Και αυτή θα είναι η πρώτη θλίψη, το πρώτο κακό. Εύχομαι και προσεύχεστε να είναι λιγότερη δύναμη της επίδαυσης των σατανικών τεχνασμάτων. Αν προσευχόσαστε, ακόμα και αυτό θα το ανερούσατε. Ακόμα και αυτό θα το σταματούσα. Αν με πιστεύατε και προσευχόσαστε και φτιάχνατε μια λυσίδα προσευχής, αυτό θα το σταματούσα, θα το ακύρωνα. Αλλά όμως τώρα μην μου ζητάτε να το σταματήσω. Τώρα μου ζητάτε να σας προστατέψω από αυτά που πρόκειται να συμβούν. Στη γιορτή, την πέθυμη περίοδο της Βασίλισσας του Μαριά, θα έρθει πολλής κόσμος στην εκκλησία. Όχι για να πενθήσει ή για να σχολιάσει, για να θυμηθεί τη μητέρα σας, τη Βασίλισσά μου Μαριά, αλλά για να εκφράσετε με δάκρυα τις πληγές που σας έφερε το πρώτο κακό, η πρώτη θλίψη. Μακάρι να ήταν η μετάνοιά σας μεγάλη, ώστε να μειωθεί το κακό και να είναι λιγότερα εκείνα τα βάσανα που θα υποστείτε. Μα δεν το κάνετε, εκατομμύρια σπίτι σαν χάρτινη πύργη θα καταρρεύσουν και η παιδαγωγική μου αγάπη τρομακτικά με ορμή σαν κήτος θα καταπεί πολλές περιουσίες. Και μετά από εκεί να ετοιμαστείτε για το δεύτερο κακό, αυτό που θα σας ταπεινώσει. Εσείς λυπάστε γιατί λέτε πόσα παιδιά θα χαθούν. Αλήθεια, ποιον πάτε παιδιά μου να κοροϊδέψετε. Σας ρωτώ σαν πατέρα σας από τον ουρανό, εγώ παντοκράτος και παντοδύναμος, ποιον πάτε να κοροϊδέψετε. Λυπάστε για ποια παιδιά. Για αυτά τα παιδιά που οι ίδιοι εσείς τα έχετε διαφθείρει. Για τα ίδια παιδιά που εσείς με το κακό παράδειγμα σας τα βγάλατε έξω από την καρδιά μου. Για αυτά τα παιδιά τα μικρά που μόνοι σας έννοια είναι να τους πάτε να πάτε, λες και δεν έχουν ψυχή. Αλήθεια, αυτή είναι η σκέψη ενός δικού μου παιδιού. Δεν έχετε καταλάβει ότι τα παιδιά μου που σας έδωσα σαν ρόγα, εσείς τα μολύνατε με την άσεμνη ζωή σας. Γι' αυτό προσεύχεστε σπλαχνικά να δω όλη σας τη ζωή. Σπλαχνικά να δω τα έργα σας. Με σπλαχνία να δω τις οικογένειές σας. Ο λόγος μου δεν θα είναι πλέον απαλός. Γιατί όπως εσείς οι γονείς τρέμετε στη σκέψη και αγωνιάτε και ταράζεστε όταν βλέπετε ότι ένα παιδί σας παθαίνει κακό ή υποφέρει ή έχει χτυπηθεί και κάνετε του κόσμου τις φασαρίες
για να αποδώσετε τη δικαιοσύνη στο παιδί σας, έτσι και εγώ ταράζομαι. Είμαι πληγωμένος. Βρίσκομαι σε αμηχανία αγάπης. Γιατί βλέπω τις ψυχές σας να καταστρέφονται και ο Σατανάς να πανηγυρίζει. Γι' αυτό ό,τι φέρω, να το ξέρετε ότι από αγάπη πάλι το κάνω. Για να μην σας έβρει χειρότερο κακό. Για να μην χαθείτε σαν ψυχές. Γιατί τα πιο πολύτιμα μαστολίδια είναι οι δικές σας οι ψυχές. Αυτά τα πολύτιμα μαστολίδια θέλω εγώ να πάρω στον άνεμο βασίλειο. Μα δέστε πόσο μολυσμένα είναι από την ασέβεια και την αμαρτία. Σας ζητάω παρακλητικά. Από τώρα μέχρι τις Πεντηκοστής. Νηστέψτε, προσευχηθείτε, οικετέψετε τον Θεό σας, τον Θεό της καρδιάς σας. Να αλλάξει τα γεγονότα. Να αναστείλει τις δυνάμεις του κακού. Και εγώ θα το κάνω, εάν εσείς το κάνετε. Αλλά εγώ θα το επιτρέψω όταν εσείς το αγνοήσετε. Και μετά, επειδή δεν μπαίνετε από διδασκαλία, θέλετε πρακτικά να νουθετήσετε. Θα επιτρέψω να γίνει αυτό. Και μόνοι σας πρακτικά πλέον να αναζητήσετε την αλήθεια. Να καταλάβετε το λάθος σας. Και με έναν μία θέση. Πατέρες, πατεράδες των οικογενειών, μην νομίζετε ότι είσαστε απλώς οι άντρες που κυβερνούν τα σπίτια. Δεν σας έβαλα σαν άντρες και σαν συζύγους να κυβερνάτε τα σπίτια. Σαν πατεράδες σας έβαλα να εκφράζετε τη δική μου αγάπη, να εκφράζετε το δικό μου θέλημα, να περιμαζεύετε την οικογένειά σας. Εσείς θα μαζεύετε τα παιδιά σας. Εσείς θα μαζεύετε τον σύντροφό σας. Εσείς θα αναγκάζετε το σπίτι να γιάσει. Εσείς, όπως φέρετε την τροφή, το ψωμί, για να θραφούν τα παιδιά σας, έτσι να φέρετε και το ουράνιο μου ψωμί, το άγιο μου πνεύμα μέσα στις καρδιές των παιδιών σας. Εάν εσείς δεν το αναζητήσετε, ούτε εγώ θα το δώσω. Όταν εσείς νοσταλγικά δεν παρακαλέσετε, ούτε εγώ δεν θα σας το χαρίσω. Και τότε μόνοι σας θα δείτε τα σπίτια σας ανυπεράσπιστα να πληγώνονται. Και εμένα τα χέρια δεμένα, επειδή μου τα βγάλατε πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μου. Ανυπεράσπιστοι πλέον θα υποφέρετε. Έτσι κάνετε πολλές φορές. Βάζω το χέρι μου πάνω από το κεφάλι σας. Και ζητώ εκεί να βρίσκεται και να το φωτίζω συνέχεια. Και να το ευλογώ. Και εσείς με το ζόρι, με τα έργα σας, με τις κακές σας επιθυμίες. Και με τις ανόητες σας προκλήσεις, τι κάνετε, με το ζόρι σηκώνετε το χέρι μου και μου το βγάζετε από πάνω σας. Πώς θα σας προστατεύσω όταν εσείς δεν θέλετε, πώς να σας σκεπάσω όταν εσείς δεν το επιθυμείτε, πώς εγώ θα μπω να κυριαρχήσω στις καρδιές και στο σπίτι σας όταν εσείς ήδη με έχετε βγάλει απ' έξω. Γι' αυτό αλλάξτε, παιδιά μου. Είναι πολύ ελαχιστότατος ο χρόνος εκείνος που σας απομένει για να ετοιμαστείτε. Ελαχιστότατος ο χρόνος. Όμως εγώ δεν θέλω πολύ χρόνο για να ευλογήσω έναν άνθρωπο. Δεν θέλω πολύ χρόνο για να του χαρίσω την πηγή του Παγίου μου Πνεύματος και να του πλημμυρίσω την καρδιά με τη χάρη και το θεϊκό μέροντα. Δεν θέλω πολύ. Δεν θέλω πολλές προσευχές να μην κετέψουν για να κατεβάσω το Αγίου μου Πνεύμα. Δεν θέλω πολλές ηκεσίες για να έρθει το Αγίου μου Πνεύμα. Δεν θέλω πολλές θυσίες για να έρθει το Αγίου μου Πνεύμα. Νοσταλγία θέλω μονάχα. Αγάπη θέλω να μου το ζητήσετε με την καρδιά σας και εγώ αμέσως θα το κάνω. Πολλές φορές ζητάτε εσείς από το παιδί σας ή από τη μάνα του το παιδί. Μαμά, δώσουμε ένα ποτήρι νερό. Πόσες φορές το λέει το παιδί για να το φέρει η μάνα το νερό? Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι. Πόσες φορές σας το λέει εσάς? Δεν αρκεί μια φορά να ακούσετε την ηκεσία του παιδιού σας για να του δώσετε ένα ποτήρι νερό? Ναι ή όχι? Τότε γιατί αμφιβάλλετε για τη δική μου τη στοργή να σας το χαρίσω το Άγιο μου Πνεύμα? Φτάνει να δω νοσταλγία. Φτάνει να δω θεϊκό έρωτα μες στην καρδιά σας. Φτάνει να δω τι με ζητάτε. Φτάνει να δω τι θέλετε να με κάνετε βασιλιά της καρδιάς σας. Αυτό σας ζητάω, παιδιά μου. Πόσο λυπάται η καρδιά μου, η πατρική καρδιά μου. Και ο γιος μου ομογενής. Και όλοι οι Άγιοι στον ουρανό. Που μου ζήτησαν όλοι οι Άγιοι από τον ουρανό. Να είναι πλέον στη γη. Μαζί με όλα τα αγγελικά τάγματα. Δίπλα, κοντά στις καρδιές σας. Σε όσους θα τα αναζητήσουν για να σας στηρίξουν, να σας προστατεύσουν, να σας καθοδηγήσουν και στο μυαλό σας συνέχεια με απλότητα, παιδική, ουράνια, θεϊκή να σας λένε τι πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να αντέξετε, να υπομείνετε και να προχωρήσετε στη ζωή μέσα σε αυτό που έχετε. Είστε ακριβώς ένα βήμα πριν τον όνεθμο, το είπα πολλές φορές και δεν το κατάλαβα. Είσαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή, το είπα πολλές φορές, αλλά το αγνοήσατε. Είσαστε ένα βήμα πριν την ερήμωση. Τόσο φοβερή αυτή η λέξη. Όμως από το ένα σας αυτή βγήκε και από το άλλο βγήκε. Ποιοι από εσάς που τ' άκουσαν μέχρι τώρα γονάτισαν,
Ποιοι από εσάς που τ' άκουσαν άλλαξαν? Ποιοι από εσάς θέλησαν να ενεργοποιήσουν τις δυνάμεις του σπιτιού? Ποιος πατέρας έβαλε τα παιδιά του να προσεύχεται για αυτόν, για τον σύντροφό του, για το σπίτι του? Ποιος πατέρας αυτή τη στιγμή με επίστρεψε σαν πατέρα δικό του για να με μεταφέρει σαν πατέρα και στα παιδιά του? Με αγνοήσετε, με αγνοείτε και μόλις σας θα αντιληφθείτε τις συνέπειες της άγνοιάς σας. Μέχρι πότε νομίζετε θα παρακαλώ και θα εκεί? Μέχρι πότε? Μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα επιτρέψω, όπως επέτρεψα στον άσωτο, ξέροντας τι θα πάθει, να τον αφήσω να φύγει, να πάει σε ξένη χώρα, εκεί να υποφέρει και ταπεινά να επιστρέψει σε μένα και θα μου πει: Πατέρα, συγχώρεσαι για το λάθος που κάνω. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Σαν πατέρα θα επιτρέψω να αδεχτείτε, να υποφέρετε, να τραβήξετε όλα αυτά που τράβηξε εκατοντάδες φορές περισσότερο εκείνος ο άσωτος. Φτάνει μια μέρα η ψυχή σας να μην χαθεί. Γιατί επιστρέφοντας από τη μετάνοια, να μου πει: Πατέρα, συγχώρεσαι, βάλε με ξανά στο ουράνιο σου βασίλειο και εγώ θα σε δεχτώ. Αλλά αλήθεια, ποια από όλα αυτά τα παιδιά που θα τις κρατήσουν και θα βρεθούν μακριά μου μια μέρα θα επιστρέψουν? Ποια από όλα αυτά τα παιδιά, το πλήθος που θα φύγει μακριά, άραγε θα ταπεινωθεί και με μετάνοια θα αναζητήσει την επιστροφή? Πάρα πολλά παιδιά θα χαθούν στον δρόμο. Πάρα πολλά παιδιά δεν θα ξαναδούν την επιστροφή. Πάρα πολλά παιδιά δεν θα δουν το ουράνιο μου βασίλειο. Γιατί μέσα στην πονηρή τους εγωιστική διάθεση δεν θέλησαν ποτέ να ταπεινωθούν και να μου ζητήσουν έλεος και ευσυνθία. Μια Κυριακή πριν της Πεντηκοστής, όταν θα έρθει η μέρα να μου ζητήσετε το Άγιο μου Πνεύμα, εγώ, παιδιά μου, πώς θα το δώσω το Άγιο Πνεύμα? Σε ποιους θα το δώσω? Σε εσάς που είστε αδιάφοροι? Σε εσάς που το αγνοείτε? Σε εσάς που δεν θέλετε να μου το ζητήσετε? Σε εσάς που δεν νιώθετε την ανάγκη να είσαστε ευτυχισμένοι? Σε εσάς που δεν καταλαβαίνετε την αξία της πατρικής μου προστασίας? Εύχομαι ο Θεός να μας ευλογήσει, να ακούσουμε με τα αυτιά μας τα λόγια του Θεού Πατέρα και την άλλη Κυριακή να είμαστε προκυβασμένοι. Μακάρι αυτοί που θα ακούσουν τη φωνή του: Έλα γέ μου, έλα κόρη, να ηχήσω μέσα σου το Άγιο μου Πνεύμα της ειρήνης και της ευλογίας. Αυτοί θα είναι τυχεροί, θα είναι ευλογημένοι, γιατί και θα αντέξουν και για χάρη του Χριστού θα υποφέρουν και στο ουράνιο του Βασίλειου θα βγουν. Αλίμονος όλους εκείνους που είναι φίλοι μας, γνωστοί μας, αδέρφοι μας, αλλά δεν θα δουν το ουράνιο Βασίλειο και δεν θα χάνουν αυτό που εκείνο προσφέρει, αλλά θα ζήσουν ένα μεγάλο υπέρτατο πόνο που από τώρα ξεκινάει και ο Θεός θα βάλει το χέρι του κάποια στιγμή να τελειώσει. Το ροπόν, ο πανικός, η θλίψη, η ταραχή θα είναι μόνιμοι σύντροφοι του καθενός ανθρώπου. Αυτοί που θα ζήσουν τώρα μέσα στον Θεό, θα τον οικετέψουν μέσα στην καρδιά τους, αυτοί, ενώ θα υπάρχει πόνος και θλίψη απ' έξω, το Άγιο Πνεύμα θα τους δίνει πολύ δύναμη, πολύ υπομονή, πολύ ειρήνη, κυρίως ειρήνη. Ειρήνη θα τους χαρίζει. Αυτό λέει ο Ουρανός. Ειρήνη θα κάνει. Και θα αντέξουν και θα ευλογηθούν και θα αγιάσουν. Και θα δουν επί των ημερών τους αναλύτιμες ψυχές. Άπειρες ψυχές. Δεν το φανταζόταν ποτέ ο Σατανάς. Ποτέ δεν θα το φανταζόταν αυτό. Άπειρες ψυχές που ενόμιζε ότι θα κυριαρχούσει και σε αυτές ο Σατανάς, θα δει άπειρες ψυχές να τον λατρεύουν με θεϊκό έρωτα και να ανεβαίνουν προς το ουράνιο βασίλειο του Θεού Πατέρα. Εύχομαι να είσαστε από αυτές τις ψυχές που θα ευλογηθούν. Αμήν.